Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εσείς, οι ιντερνετικοί μας φίλοι. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, όπως ξέρετε, από το πρωί με το Χορτιάτη. Οπότε απευθυνόμαστε στο ιντερνετικό μας κοινό, που και αυτό είναι φυσικά αρκετά μεγάλο. Λίγο πολύ όλοι πλέον είμαστε εξοικειωμένοι και χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για να ακούμε ραδιόφωνο. Οπότε σε όλους εσάς, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Μέχρι και τις 7 μαζί σας, με Χρήστο Κιώση να είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς, εφόσον ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συμμετέχετε στην εκπομπή, μπορείτε να το κάνετε μέσω μηνυμάτων. Δηλαδή, FM, κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά στο 54526. Θα πούμε αρκετά πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ ποδοσφαιρικά κατά κύριο λόγο. Έχουμε θεματάκια, σας τα λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι καθημερινά θα ανακύπτουν ζητήματα, γιατί είναι και πολύ μεγάλο το εύρος των κινήσεων που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα, και ιδίως μέσα στο μήνα Ιούνιο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάθε μέρα θα έχουμε και κάτι να πούμε, κάτι να σχολιάσουμε, κάτι να δώσουμε ως ρεπορτάζ, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα κατά κύριο λόγο με το ποδόσφαιρο, το οποίο θα μας απασχολήσει, και λιγότερο ασφαλώς το μπάσκετ. Λοιπόν, σήμερα η είδηση της ημέρας, θα έλεγε κανείς, αφορά το ποδόσφαιρο και αφορά την προφορική συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στον Άρη και τον Ούγκο Σόζα, ένα θέμα που ψηλό έγινε σύριαλ τις τελευταίες εβδομάδες. Ήταν σύριαλ και το περασμένο καλοκαίρι, όπως θα θυμάστε, αν θα μείνει, θα φύγει, τι θα κάνει με την πρόταση που είχε. Τελικά πρόλαβε να μην γίνει πολύ μεγάλο σύριαλ, είναι η αλήθεια, καθώς οι δύο πλευρές, δηλαδή ο παίκτης με τον εκπρόσωπό του και ο Θόδωρος Καρυπής, συναντήθηκαν σήμερα και έδωσαν τα χέρια. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους για τα επόμενα 2 χρόνια. Συνεργασία που θα επικυρωθεί φυσικά και θα ανακοινωθεί, γιατί τότε θα έχει πάρει σάρκα και οστά, όταν θα πέσουν και οι υπογραφές. Αυτό θα γίνει, όπως λέγεται, μετά την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπή από το ταξίδι που θα πραγματοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έπεσαν οι υπογραφές. Τότε θα δοθούν προφανώς οι προκαταβολές, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ. Τότε θα επικυρωθούν όλα αυτά που είπανε, θα τα γραφούν στο χαρτί, θα τα δουν οι δύο πλευρές και εφόσον συμφωνήσουν και τότε θα υπογραφούν και θα αναγίνουν και ανακοινώσεις επισήμως από την ΠΑΕ Άρης. Δικαίωση. Εγώ θα σου δικαιωθώ, φίλε, μόλις γίνει το δω να ανακοινώνεται. Έτσι όπως έχουν γίνει τα θέματα. Η συμφωνία, φίλε. Δικαίωση, γιατί ακριβώς αποδείχθηκε, καταρχήν όπως ξεφωνίζουμε τον Καρυπίδη σε ορισμένα θέματα, να του πούμε ότι ένα μπράβο στη διαπραγμάτευση το συγκεκριμένο. Διότι το πήγε εκεί που ήθελε. Από την άλλη, έχουν γίνει και μια 32 κολοτούμπες από χθες και από προχθές και τα λοιπά. Καταρχήν, έχουν εκτεθεί αυτοί που βρίζαν τον παίκτη. Σας είπαμε και χθες. Καλά, γιατί τον βρίσεις, για ποιο λόγο? Γιατί φεύγει και θέλει λεφτά και αυτό και το ένα και το άλλο. Καλά, εντάξει. Δεύτερο. Ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Και εγώ μπορώ να ζητήσω τα μαλλιά της κεφαλής. Έτσι. Εκτέθηκαν αυτοί που βρίζαν χθες τον Καρυπίδη όταν άρχισαν να πιστεύουν περισσότερο ότι φεύγει ο Σόουζα. Σας λέγαμε ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας ήταν το τι είχε στα χέρια του ποδοσφαιριστής. Αποδείχθηκε προφανώς ότι ο Ούγκο Σόουζα δεν έχει κάτι χειροπιαστό, ή τουλάχιστον δεν έχει κάτι που στα μάτια του να είναι καλύτερο από αυτό που του προσφέρει ο Άρης, η προοπτική δηλαδή. Οπότε έκανε κάποια έκπτωση στις επιθυμίες του, τις οικονομικές, γιατί ήταν επίσης απαραίτητη προϋπόθεση να νερώσει λίγο το κρασί των απαιτήσεών του για να υπάρξει συμφωνία. Δεν θα πάρει αυτά τα 170.000 που ζητούσε. Που ήταν ένα παράλογο ποσό, έτσι. Αναλογικά, στα διότι δικά μας τα μάτια. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να υπάρξει και συμφωνία. Έπρεπε και ο ίδιος, όπως σας λέγαμε, να ρίξει νερό στο κρασί των απαιτήσεών του, και το έκανε για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Αύξηση παίρνει. Δεν θα πάρει λίγα χρήματα. Μάλιστα θα τα κατοχυρώσει με διαιτές συμβόλαιο. Όσα είναι να πάρει, προφανώς θα θελήσει να τα διασφαλίσει κιόλας. Με γεια του, με χαρά του. Πλέον μπορεί, Να το κάνει. Πλέον μπορεί ένας ποδοσφαιριστής στον Άρη, όταν με το καλό κλείσει και το τηλεοπτικό, θα μπορεί ακόμα πιο ενεργά,
με τα έσοδα που θα υπάρχουν στην ομάδα να καταχυρώνεται. Δεν έχουν πέσει, προσύμφωνα δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο συμφωνία κυρίων, δηλαδή έχουν δώσει τα χέρια. Υπάρχει μια προφορική σημαντικό, συμφωνία. Το λέει και ο Άρης, το λέει και ο παίχτης. Ναι, δεν το αρνείται κανένας από τους δύο. Όχι, το λέω για να μην λέει κάποιος, μας λέγατε ότι συμφώνησαν. Αλλά, μιλήσαμε και με τον Άρη και με τον παίχτη. Η εμπειρία μας λέει ότι μέχρι να ανακοινωθούν και να έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Ο Βόκολος έδειξε τη φανέλα, ρε παιδιά. Τι μου λες τώρα. Οπότε, αν δεν δούμε να πέφτουν οι υπογραφές, απλά υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, την οποία την επιβεβαιώνουν αμφότερες οι πλευρές. Και δεν είναι ένας παίχτης που είναι να έρθει. Δηλαδή, θυμάμαι την περίπτωση, πώς τον λέγανε, της Βέρειας, πήγε στον Ολυμπιακό, στον Πανιόνιο, τον Μαύρο. Ο Μπεν. Και εκεί υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στους δύο. Ακριβώς. Να, ο Άρης είχε συμφωνήσει και τελικά πήγε. Ναι, αλλά ήταν ένας παίχτης που ήταν να έρθει. Και δεν ανήκε και στον Άρη. Εδώ μιλάμε για ένα παίχτη που έχω την αίσθηση ότι και αυτός. Αρχής εξ αρχής ήθελε να μείνει στην ομάδα, απλά προσπάθησε να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω, είδε και πόσο μετράει στην αγορά. Και βλέπετε ότι και το γεγονός ότι αναβάλλει το ταξίδι του στην Πορτογαλία που σας έλεγα και χθες, περιμένοντας να πέσουν οι υπογραφές, σημαίνει ότι και αυτός περιμένει αυτό για να μπορέσει πλέον να είναι απόλυτα ήσυχος, να πάει τις διακοπές του και να επιστρέψει για την έναρξη της προετοιμασίας. Τώρα, γιατί ο Θόδωρος Καρυπίδης επέλεξε να το κάνει σε κάνα δεκαήμερο. Προφανώς κάτι περιμένει σε αυτό το διάστημα και λεφτά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είναι τα λεφτά προφανώς, γιατί και μια πλειάδα ποδοσφαιριστών έχουν ενημερωθεί ότι τότε περίπου, σε καμιά δεκαριά μέρες, θα υπάρξουν τακτοποιήσεις στις οικονομικές εκκρεμότητες. Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει και κάποιο γεννάει λεφτά, το έχουμε καταλάβει αυτό. Καρυπίδης έδωσε κάποια χρήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Πήρε, φίλε, εγώ θα ήθελα να είναι ο Χωσάδας ο πρόεδρος μου και να χώνει 100 και 105 και να τα έχει εκείνη την ώρα και να τα δίνει. Εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Για πες μου λίγο, θύμισε μου λίγο πότε έχει γίνει αυτό στον Άρη, τα 104 χρόνια της ιστορίας του Άρη. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας ευσεβής πόθος όμως. Ναι, άλλο ευσεβής πόθος, άλλο πραγματικότητα. Με τον Καρυπίδη έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται. Ξέρουμε και έτσι. Πολύ απλά ξέρουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία, ότι υπάρχουν. Ότι όταν υπάρχουν χρήματα δίνονται. Και γι' αυτό ενημερώθηκαν όλοι αυτοί, όπως σας είπαμε, ότι σε κάνα δεκαήμερο θα γίνει αυτό το πράγμα. Και το ίδιο, για το ίδιο ενημερώθηκε και ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει για τα επόμενα δύο χρόνια. Και είναι μια καλή κίνηση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει την ομάδα, το ξέρουμε, μας ξέρει. Έχει φιλοδοξία, φαίνεται. Είναι σε μια ηλικία στα 26 που έχει να δώσει πράγματα ακόμη. Θα δοκιμαστεί φυσικά σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον την επόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα της Σούπερ, καλύτερους επιθετικούς. Επειδή και παίζει, με καλύτερους συμπαίκτες. Επειδή παίζει και. Επειδή παίζει και. Πες το. Δεξής μπακ. Επειδή παίζει. Επειδή είναι, δεξιός επειδή μπορεί να παίξει δεξιός στόπερ. Ναι. Στους τρεις που παίζει ο Ερέρα, κουμπώνει άνετα ως δεξιός στόπερ. Με ταχύτητα που διαθέτει. Μάλιστα. Είπαμε τρεις δεν έπαιξε. Εσύ το έκοψα εγώ. Εσύ το είπες αυτό. Το κόβω εγώ. Εσύ μπορείς να λες ό,τι θες. Ο Πάκο Ερέρα όμως, επειδή από ό,τι μαθαίνω είναι και λίγο κέρβερος σε αυτά, είναι. Θα κάνει ό,τι θέλει αυτός. Κάτσε τον πιάσω εγώ στην Ολλανδία, του πω: άκου να δεις. Εδώ δεν κάνουν οι προπονητές ό,τι θέλουν. Θα κάνεις ό,τι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Και αυτό πάρ το ξέρεις, χαρτάκι. Με όχι. Γεμίζει να. Λίγο με αισιοδοξία, διότι έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα κάποια πράγματα και αυτό τον τιμά. Το γεγονός. Και... Φίλησε Δαχτυλίδη Σαββόπουλου, τελειώσαμε. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα-ίσα απλά φαίνεται, φαίνεται ότι έχει καταλάβει που ήρθε. Ναι. Δεν είναι κανένας άπειρος. Κανένας δεν έχει καταλάβει που ήρθε. Εδώ δεν καταλαβαίνει κανένας τι γίνεται. Επακριβώς. Και είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που κάνει και σε αυτά που λέει. Τον μίλησα δύο ώρες. Και σε αυτά που προσπαθούν να του πούνε και να του κάνουν. Οπα. Και δεν θα επεκταθώ. Οπα. Μάλιστα. Λέει, έκοψε 5-0-6, Αλέξη με συμπαρίσου να της έβγαλε καμία είδηση. Πού με τσάκωσες ρε φίλε. Οπα. Με ποιος είναι, με ποιον ήσουν α, και δεν μας λες τίποτα. Τι νομίζεις, σε βλέπει ο κόσμος. Τουλάχιστον παιδιά σύμβουλ. Να πω το εξής. Ο Σαββόπουλος πέτυχα στο δρόμο ερχόμενος προς τα δω να ποδοσφαιριστεί της ομάδας και μιλούσαμε για κάνα 20 λεπτό. Μάλιστα. Αυτό δεν πέτυχα. Ο Σαββόπουλος, να ξέρετε παιδιά, δεν κάνει σε δωμάτια και τέτοια. Σε κάνα καφέ της πόλης θα τον δεις να πίνει ένα καφεδάκι, να μιλάει, να κάνει στα ανοιχτά. Η αλήθεια είναι ότι εδώ τον πέτυχα στο... Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με πέτυχε εκεί που έτρωγα. Και... Πού, εδώ. Και στο κέντρο, στο κέντρο που ήμουν για κάτι δουλειές και ροβόλησα προς τα εδώ και περπατήσαμε μαζί για κάνα 20 λεπτά. Και όσες, γράψε λίγο τι έκανες.
Πήραμε το δρόμο, ρε παιδί μου, μπροστά εδώ. Είχαμε και το άλλο, παρκάρι, το άλλο το ρήμα. Εντάξει, να μην το συνεχίσουμε, δεν χρειάζεται. Ρε φίλε, τι είπε τώρα. Εφόσον τα βρήκαν, έχει καλώς, κάλυψε την Αμουκού και πάει και για τι λέει, νέα του ενός μυρίου. Ναι. Αυτός που έχει βάλει ένα εκατομμύριο σε άρι, τι ακούσαμε χθες, βραδιάτικα. Πρώτον, δεν ξέρω τι ακούσατε. Τι ακούσαμε χθες βραδιάτικα. Εγώ βραδιάτικα άκουγα την κόρη μου να κλαίει. Δεν ξέρω τι ακούσατε. Εγώ βραδιάτικα άκουσα ακουστικά μου άλλα πράγματα γιατί ήμουνα στο πανόραμα. Μπράβο. Άρα λες δύο που δεν ξέρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι υπάρχει εσωστρέφεια υπάρχει, ότι αμφισβητείται συνεχώς. Ο Καρυπίδης, παιδιά, εμείς τα έχουμε σημειώσει και τα έχουμε πει. Κάποια πράγματα από κάτι προσφυγές για 5.000 μέχρι τίποτα. Συγγνώμη, λίγο στο λιώσω. Αυτή η άπτυξη με το οικού κεφαλαίου θα είναι γίνει. Οι καταβολές που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τα χρήματα τα οποία μετοχοποιήθηκαν και κάλυψαν μας ακούτε, την άπτυξη με το οικού κεφαλαίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα. Είναι κάτι το οποίο θα ληφθεί υπόψη. Έτσι. Αν μας ακούτε, ό,τι μαθαίνουμε, σας το λέμε. Δυστυχώς εδώ ή ευτυχώς για εμάς και για εσάς, δεν θα ακούτε πράγματα φανφάρες. Δεν θα ακούτε ούτε φήμες ότι ζητάει 8, 9, 15, 125 εκατομμύρια, ούτε ότι του δίνουν 5, 10, 15, 25 εκατομμύρια και δεν τα παίρνει ή τα παίρνει ανάλογα με το τι βολεύει. Δεν ακούτε εδώ ότι δεν έχει φράγκο να πληρώσει, γι' αυτό φεύγει ο Σόουζα, όπως λέγονταν χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης. Δεν έχει να λέει, γι' αυτό φεύγει ο Σόουζα. Τι να κάτσει να κάνει ο Σόουζα. Τελικά. Θα ξεπακετάρει κιόλας και πάλι καλά που δεν άφησε και το σπίτι και μάζεψε μόνο τα πράγματά του, γιατί θα αναγκαστεί να μείνει λίγες ακόμη μέρες στη Θεσσαλονίκη και να περιμένει τον Καρυπίδη να επιστρέψει, να πέσουν οι υπογραφές και μετά να φύγει στην πατρίδα του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Καρυπίδης δεν πρέπει να διορθώσει πολλά από πράγματα που και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά δεν λειτουργούν. Γιατί, λοιπόν, γιατί η Β και η Γ Εθνική δυστυχώς είχε ζητήματα. Και άλλα η Super League. 5-0-6. Θα μεταφέρω, μίλησα με τον Τόμ Παπαδόπουλο πριν από λίγο, εγώ ίδιος προσωπικά, και θα μεταφέρω κάποιες πληροφορίες που αφορούν το επικείμενο ταξίδι στην Αμερική. Αυτά που μου μετέφερε από την Αμερική ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Από εκεί πέρα, το τι είναι να γίνει θα φανεί τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα. Να πάμε στο break, θα τα πούμε μετά όλα μαζί. Σε λίγο επιστροφή με ρεπορτάζ για Αμερική. Καμιά δεκαριά ονόματα που υπάρχουν σήμερα. Ναι. Με τα γραφικά και ό,τι άλλο υπάρχει σε λίγο. Οι μισοί αγοράζουν τον Άρη, να ξέρετε, από αυτούς τους παίκτες. Με το κασέ που έχουν. Πάμε. Τι έγινε, ρε φίλε, χάνει ο Ναδάλ. Τι να χάσει αυτός ο αγώνας. Να σου πω τώρα. Να! Τι να χάσει αυτό, τον χωνεύω καθόλου. Να είσαι Καταλανός και να είσαι οπαδός της Ρεάλ. Άντε, πες μου εσύ τώρα. Βγάλε άκρη τώρα, γιατί άτομο μιλάμε. Ο Ναδάλ τώρα. Είσαι Καταλανός και είσαι Ρεάλ. Εσύ λέει, ο Τζόκοβιτς που την έφαγε χθες, όμως δεν μας λες τίποτα. Νόλε προέρχεται από εγχείρηση. Κατάλαβες. Κάναμε εγχείρηση στον Αγκώνα. Ρεπόρτερ Πάουκ είναι στο τέλος. Κάναμε εγχείρηση στον Αγκώνα. Ξεφωνίζει τον Ναδάλ ενώ έχει χάσει ο ίδιος. Καλά, ο Ναδάλ έχει πέσει. Φίλε, ο Τζόκοβιτς έχει πέσει στο νούμερο, δεν ξέρω εγώ πόσο έχει πάει τώρα. Κακό χάλι είναι. Στα δύο τελευταία χρόνια δεν βλέπετε. Πώς λέγεται αυτός εδώ με τα 18 σύμφωνα που κερδίζει τον Ναδάλ. Σβάρτσμαν. Σβάρτσμαν. Σβάρτσμαν! Κάνει την έκπληξη, ρε Σβάρτσμαν. Ωραία. Θα πούμε σε λίγο πάλι για τον Σόουζα. Να τελειώσουμε λίγο με το δύο. Θέλουμε. Περιμένουμε εναγωνίως να μας πει ή να μας πεις μετά τις 6. Θες τώρα να μας τα πεις μετά τις 6. Σας πω, θέλετε. Εναγωνίως, τι σου είπε ο Τόμ. Καταρχάς ότι περιμένει την άλλη εβδομάδα του Θόδωρο Καρυπίδη στην Αμερική. Αυτό του μετέφερε ο ίδιος τηλεφωνικά. Ότι εξακολουθεί να είναι ζεστός για εμπλοκή στην ΠΑΕ Άρης και όπου εμπλοκεί όχι η χορηγία. Αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον. Αλλά καταθέτοντας ποσά τα οποία θα διατεθούν για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Ωραία. Για την αναστήλωση του Κλεάδης Βικελίδης και του νέου Ρησίου και για την πιο εύρυθμη λειτουργία των ακαδημιών της ομάδας, στις οποίες σκοπεύει να δώσει, εφόσον εμπλακεί αρκετά μεγάλη έμφαση, ο Τόμ Παπαδόπουλος. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι φέρεται διατεθειμένος και θα το πει στο Θόδωρο Καρυπίδη ότι θα πάει με το καλό στην Αμερική να βάλει με το καλημέρα ένα ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μα είναι αυτό να επιβεβαιωθεί. Πού να το βάλει? Στην ομάδα. Α. Τώρα, με ποιο τρόπο και τι συμφωνία θα κάνουν ακριβώς, αυτό είναι μεταξύ τους. Το πώς θα διευθυνθεί. Στην ομάδα ή στον Καρυπίδη? Στην ομάδα, στην ομάδα. Ναι. Έξτρα δηλαδή από όλα αυτά που θα πάρει ο Καρυπίδης. Για για αυτά, για όλα αυτά που θα χρειαστούν να γίνουν. Για Αρίσιο, για αυτά. Μάλιστα. Ναι. Όλα αυτά. Και να κάνεις μια ανταγωνιστική ομάδα και η οποία φυσικά με τέτοια νούμερα, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον επαληθευτούν,
Μιλάμε για ομάδα που πάει αμέσως να κυνηγήσει στόχους όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα, εντάξει. Αυτομάτως. Και επίσης ότι έχει κάποια οικονομικά στοιχεία στα χέρια του τα οποία αναφέρουν ότι υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο επίσης είναι διατεθειμένος να το καλύψει. Και από εκεί και πέρα, στην συνάντηση που θα γίνει με το καλό την επόμενη εβδομάδα, θα τεθεί το θέμα, ήδη κάποια έχουν συζητηθεί και τις προηγούμενες φορές και τηλεφωνικά, θα συζητηθεί και το θέμα των απαιτήσεων που έχει ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης, του οποίου η παρουσία φυσικά ειδικά στο ξεκίνημα δεν αποκλείεται, εννοείται ότι το πιθανότερο είναι να παραμείνει κιόλας, αφού το ομάδος δεν μπορεί να νίκει στη Θεσσαλονίκη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά αυτά είναι οι λεπτομέρειες που μπορούν να ρυθμιστούν. Πάντοτε υπό την προϋπόθεση, βέβαια, εντάξει, σε όλα αυτά που συζητάμε, ότι θα βάλει στο τραπέζι ο Θόδωρος Καρυπίδης θέμα αγοραπολισίας, θέμα μετοχών. Εντάξει, γιατί μπορεί να πει: δεν θέλω. Δεν συζητάω. Κάνω. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ή με αυτούς τους όρους που μου θέτετε δεν συμφωνώ. Μάλιστα. Σου είπε πότε θα πάει. Τον περιμένει άλλη εβδομάδα, μάλλον. Ναι. Μάλιστα. Βλέπω Σαββατοκύριακο να πηγαίνει. Ας γιατί πάει, θέλει. Δεν θα είναι στην παρουσίαση του Ερέρα. Να τον παρουσιάσεις εσύ. Εγώ να τον παρουσιάσω. Πώς τι. Με γιάμο. Και ποιος θα τον παρουσιάσει. Άλεξ. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Α, εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για τον Πάκο Ερέρα. Τώρα θα πρέπει να είναι. Κάποιος από τη διοίκηση. Ρε, παιδί. Ποια είναι πια διοίκηση. Ένας είναι στη διοίκηση. Δεν υπάρχει άλλο, σωστά. Αυτός είναι. Έχεις δίκιο. Και εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο πρόεδρος. Κοίτα, αυτά ακούγονται πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προοπτική, έτσι όπως την ακούμε, για τέτοια χρήματα, για αυτό το πλάνο. Ποιος τυφλός δεν θέλει να δει το φως του. Αν είναι μια προοπτική για τον Άρη. Για αυτά τα νούμερα. Ίσως όχι για τον Καρυπίδη. Εγώ λέω ότι αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτιστα όταν αγοράσει κάτι από κάποιον, τι λεφτά θα πάρει αυτός ο κάποιος. Αν λοιπόν αυτά τα λεφτά δεν ικανοποιούν αυτόν τον κάποιο. Μα φυσικά θα πάρει 5-0-6 την ΠΑΕ σε βάθος χρόνου. Εννοείται ότι θα πάρει την ΠΑΕ. Και αυτό θα γίνει όταν περάσει και η τριετία. Εννοείται. Ναι. Φυσικά, γιατί λέει ο 5-0-6 και πολύ σωστά, ναι. Αν βάλει αυτά τα χρήματα, τι αντάλλαγμα θα λάβει. Προφανώς την ίδια την ΠΑΕ. Αλλιώς δεν δίδεται θέμα χρηματοδότηση τέτοιου μεγέθους. Φυσικά την ΠΑΕ θέλει να πάρει. Δεν πει κανείς το αντίθετο. Για παραπάνω από ένα χρόνο όμως, περίπου 1,5 χρόνο ακόμα, η ΠΑΕ δεν μπορεί να γίνει κάτι. Να μεταβιβαστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν, εφόσον, λέω τώρα εγώ, από όσα μας λέει και η εμπειρία μας, ιδιωτικά συμφωνητικά, πώς γίνονται τώρα αυτά, κάπως έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά ρυθμίζονται με ιδιωτικά συμφωνητικά, μεταξύ των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω όμως, όλα θα γίνουμε σοφότεροι και νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε αυτή τη στιγμή και να τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν εξυπηρετεί κανένα να σέρνεται αυτή η ιστορία. Ναι. Τις επόμενες μέρες να τελειώσει πλέον οριστικά. Υπάρχει μια προοπτική. Το αν ο Θάδος Καρυπίδης τη θεωρεί ιδανική για τον ίδιο και για τον Άρη, θα φανεί τις επόμενες μέρες. Εφόσον δεν υπάρξει deal, θα πρέπει από εκεί και πέρα μετά ο ίδιος ο Θάδος Καρυπίδης φυσικά θα αναλάβει το βάρος, να τρέξει την ομάδα, θα έχει τις ευθύνες της δημιουργίας της ομάδας, του να μην δημιουργήσει χρέη, του να φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα και να προσπαθήσει ο Άρης να είναι έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι την επόμενη σεζόν. Αυτό δεν. Απλά είναι θετικό ότι θα ξεκαθαρίσει πια. Το ζήτημα. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι ο Καρυπίδης δύσκολα θα πουλήσει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια εκτίμηση χωρίς να έχουμε όλα μπορεί τα δεδομένα. Μπορεί να θεωρεί συμφέρουσα την πρόταση, να μην την αξιολογήσει και να τη θεωρήσει μη συμφέρουσα. Χωρίς τώρα, να έχω. Για τον ίδιο, για τον Άρη. Για τον Άρη, έτσι όπως ακούγεται, με αυτά τα νούμερα, εγώ τη θεωρώ μια καλή, πολύ καλή περίπτωση. Το κακό ξέρει. Αλλά δεν είμαι Καρυπίδης εγώ. Το κακό ξέρει ποιο είναι. Το κακό με τις ομάδες είναι το εξής, ότι πάρα πολλές φορές το καλό των ιδιοκτητών πάει και είναι δίπλα στο καλό των ομάδων και υπάρχει ένα σημαντικό σημείο που το καλό των ομάδων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το καλό των ιδιοκτητών. Το παράδειγμα είναι εδώ, λέγεται Λάσκαρης. Σωστά. Μπορεί να βγει ο Καρυπίδης και να πει ότι θα βάλω κι εγώ 5 εκατομμύρια. Έχω τη δυνατότητα και θα βάλω κι εγώ 5 εκατομμύρια.
Ο Καρυπίδης δεν είναι ο Γράντας. Να ξέρεις. Όχι, γιατί ο Γράντας τα έλεγε αυτά. Βάλτε εσείς πέντε, να βάλω εγώ άλλα πέντε. Και πήραμε. Να μην πω τι πήραμε στο τέλος. Όλοι μαζί. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Ναι. Να μπουν όλοι μαζί για το καλό του Άρη, να βάλουν τα χρήματά τους και να γιγαντώσουν τον Άρη. Γίνεται. Όχι. Να μπουν όλα αυτά τα χρήματα εφόσον υπάρχει το διάθεση. Καλό του καθενός. Και να μπουν όλα αυτά τα χρήματα και να κάνουμε και καλύτερες μεταγραφές και, και προετοιμασία με σπουδαία φιλικά και να γίνουν πράγματα και το Ρίσιο να φτιαχτεί και το Κλεάς Βικελίδης να καλοπιστεί. Εγώ ως Αριανός που εκτός από τη μισογράφος είμαι και Αριανός. Εγώ θα ήθελα όλα αυτά τα λεφτά να μπουν λοιπόν στην ομάδα εφόσον υπάρχει διάθεση και να δούμε τον Άρη ακριβώς όπως τον θέλουμε να είναι. Ναι, αλλά αν μπουν αυτά τα λεφτά όπως λες στην ομάδα, τότε δεν θα μιλάμε για. Και να χτυπάς άλλους στόχους. Δεν θα έχει ο Τόμ την ομάδα. Δεν θα έχει και ο Καρυπίδης την ομάδα, θα την έχει ο Τόμ την ομάδα. Άρα θα είναι άλλος ο ιδιοκτήτης. Ήταν ένα ιδανικό σενάριο, ένα συνδυασμός ιδανικός. Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να γίνει. Στη ρεαλιστική προσέγγιση, εγώ θεωρώ ότι ο Καρυπίδης είναι υποχρεωμένος αν απορρίψει μια τέτοια πρόταση. Ναι. Που βέβαια. Που δεν αποκλείεται να έναν αστερίσκο βάζω. Δεν ξέρουμε τι λεφτά δίνει στον Καρυπίδη. Γιατί εγώ θα κρίνω την πρόταση συνολικά αν ακούσω ότι παίρνει και ο Καρυπίδης μισή δραχμή. Εγώ ή παίρνει 5 ή παίρνει 15. Αλλά δεν θα τα πάρει όλα με τη μία. Ναι, καλά. Και άμα τον πει ότι σε 48 άτοκες δόσεις, θα σου πει άλλο τι λες, φίλε. Έβαλα εγώ 3, 2, 4, 5, 25, 135, δεν ξέρω πόσα έβαλε εκατομμύρια στη Β και τη Γ και τώρα θα σου δώσω όσα δόσεις. Από την άλλη, σου λέω ότι σου καλύπτω όποιο άνοιγμα υπάρχει και σου δίνω τη δυνατότητα να κάνεις ένα budget και μια ομάδα με αυτά τα χρήματα. Δεν με ενδιαφέρει η ομάδα. Εντάξει, οκ. Δεν με ενδιαφέρει η ομάδα. Με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Τα λεφτά που έβαλα που είναι δικά μου και τα έβαλα στην ομάδα. Μην μπαίνουμε τώρα σε σενάριολογία. Τι κάνουμε τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος. Κάνουμε αυτό που πιθανό να λέγεται σε μία συζήτηση, για να καταλάβετε. Εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, σας λέμε ότι θα γίνει τελικά το ταξίδι. Αυτό που λες είναι το μακάρι, αν ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τον Καρυπίδη που έχει βάλει τα χρήματα που έχει βάλει. Γιατί μπορεί να υπάρξει το εξής. Να πει ο Τόμ, πόσα έχεις βάλει, 5. Λέω, παράδειγμα, λέω, έτσι μην πει κανένας ότι έλεγα ότι έβαλε 5, 10, 15. 5 εκατό, πολύ ωραία. Για να ισοσκελίσουμε λοιπόν τα 5 που έχεις βάλει εσύ, βάζουμε και εμείς άλλα 5. Έχουμε πλέον από 50% του 90. Έχουμε δηλαδή από μισές μετοχές. Πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα, αν βάλω εγώ άλλα 3, πάω στο 65, στο 67. Αν βάλεις εσύ άλλα 3, διατηρούμε το ίδιο ποσοστό. Άμα πάμε σε μια τέτοια λογική και πάνε σε μια τέτοια λογική, ο Άρης θα ζήσει μεγάλες στιγμές. Αν όμως πάμε σε μια λογική, όχι, δεν θέλω 5, θέλω 6. Όχι, έβαλα 7, μα εδώ φαίνεται ότι έβαλες 5. Όχι, εγώ μέχρι εκεί. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν θα γίνει τίποτα. Άρα ας πάει, ας συναντηθεί, ας μιλήσουν, ας βγάλουν και μια κοινή αποδεκτή δήλωση συμφωνίας ή μη συμφωνίας, γιατί η ομάδα είτε συμφωνήσουν, που είναι το καλό το σενάριο, ναι, είτε διαφωνήσουν, που είναι το αρνητικό το σενάριο, πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται. Μπράβο. Δεν θα πρέπει μετά, αν δεν συμφωνήσουν, να πλακωνόμαστε κάθε μέρα. Όχι η προοπτική που θα είχε, α, γιατί δεν πούλησες, όχι πούλα, όχι γιατί. Ή το αντίθετο. Εννοείται. Είτε με τη μία είτε με την άλλη. Ας ξεκαθαρίσουν τι θέλουν. Γιατί όπως και στην περίπτωση του Σόζα σας λέγαμε ότι έφτασε να γίνει σύριαλ, να μην γίνει και αυτό. Δεν χρειάζεται να σέρνεται. Εφόσον υπάρχει μια προοπτική, υπάρχει μια διάθεση. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος εξακολουθεί να θέλει να βάλει λεφτά. Και μπράβο του. Και είναι και μακριά και δεν έχει και κανένα όφελος, να ξέρετε, ανταποδοτικότητας. Βάζοντας αυτά τα χρήματα. Κάτι θα θέλει. Εντάξει, κάτι θα θέλει. Σίγουρα. Δεν μπορεί κάποιος να δώσει 3, 4, 5 εκατομμύρια ή Αλέξη να μην θέλει κάτι. Okay. Κάτι θα θέλει και ο άνθρωπος. Okay. Για τον Άρη, σε πρώτη φάση τον ενδιαφέρει ότι μπορεί να δημιουργήσει πολύ καλύτερες συνθήκες για το κλαμπ αυτή η προοπτική. Ο Άρης πρέπει να φύγει από τη μιζέρια που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Και στη μιζέρια μέσα, παρά το γεγονός ότι. Δηλαδή έχουμε τόσους πολλούς πια στην καθημερινότητά μας που ενδιαφέρονται να βάλουν χρήματα και την είμαστε εμεί κανένα. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι χρωστάνε ακόμα λεφτά στον ερασιτέχνη ενώ το παίζαν πρόεδρο ενώ ήταν έφοροι. Είχαμε αποτυχία να ανεβούμε από τη Γ στη Β. Είχαμε αποτυχία να ανεβούμε από τη Β στην Α με την πρώτη σεζόν. Ναι, μπήκαν χρήματα από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Το ακριβές ποσό το ξέρει μόνο αυτός. Πόσα χρήματα δηλαδή έχει βάλει μέσα στην ομάδα. Από εκεί πέρα όμως ζήσαμε και στιγμές μιζέρια. Δικαιολογημένα, γιατί δεν γίνεται χωρίς έσοδα στη Β' και στη Γ' εθνική να τα κάνεις όλα, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξαναδώ τον Άρη να δέχεται προσφυγή για 5 χιλιάρικα. Δεν μπορώ να βλέπω το γήπεδο, το Κλεάνθης Βικελίδης, το οποίο κλαίγαμε από χαρά με αυτά που βλέπαμε την Ατλέτικο και με τις άλλες ομάδες και ήταν διαφήμιση παγκοσμίως να είναι ερείπιο. Δεν μπορώ να βλέπω το Ρίσιο
να κυκλοφορούν ποντίκια και να είναι έτοιμο να πέσει το ταβάνι στο κεφάλι των παικτών και να λέμε εμείς, α, Παόλο, ερχόμαστε. Ναι, ερχόμαστε, αλλά πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν. Ακριβώς. Αν λοιπόν ο κάθε Καρυπίδης, με σεβασμό, εγώ δεν θα πω τον Καρυπίδη πουλά. Όπως όχι, κάνω, θα πάει διοκτήτηση, αν ο κάθε Καρυπίδης πει, παιδιά, δεν με συμφέρει η πρόταση του Τόμ Παπαδόπουλου. Γιατί δεν συμφέρει, είμαι ο ιδιοκτήτης και λέω δεν με συμφέρει. Δεν θέλω. Θα το σεβαστώ. Αλλά θα περιμένω. Αλλά από θα εκεί απαιτήσω κιόλα από εκεί και πέρα πράγματα, συμφωνίες, καλή ομάδα, ανταγωνιστική. Μη δημιουργία χρέους. Δεν θα διαδίδω ψέματα όπως πέρσι με τον Μπούμπουρα ότι του δίνει 5 και ζητάει 6 ή του δίνει 4 και ζητάει 8 και ήταν ψέματα. Και φυσικά έχει και κάθε δίκιο και ο Καρυπίδης να ζητάει και τη βοήθεια του κόσμου, να συνεισφέρει και ο κόσμος, να επιστρέψει, να βοηθήσει από την πλάτη του, γιατί η δυναμική του κόσμου τον έφερε στον Άρη. Εντάξει. Θα έχω απέτηση πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Ας πάει λοιπόν με το καλό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ότι πηγαίνει εκεί δείχνει ότι υπάρχει θέμα. Δεν μπορεί, γιατί μέχρι τώρα λέει δεν έχω πρόταση. Δεν μπορεί να μην έχεις πρόταση στο δωρέ μου και να πηγαίνεις εκεί. Όπως και από την άλλη πλευρά, να πούμε στον Ντόμ και σε όλους τους υπόλοιπους, πολύ ωραία τα λέτε. Έχετε και μια επικοινωνία από ό,τι φαίνεται με δημοσιογράφους τις τελευταίες ημέρες. Πάρα πολύ ωραία. Είπατε αυτά τα οποία είπατε στον Αλέξη, αλλά πρέπει να βγείτε κιόλας και να πείτε: παιδιά, θέλω την ομάδα. Δίνω 5 εκατομμύρια, όπως λες για την ομάδα. Καλύπτω το χρέος μέχρι 134 εκατομμύρια ευρώ και δίνω και 5 εκατομμύρια στον Καρυπίδη. Και μου είπε όχι. Γιατί τα 5 που του δίνω του φάνηκαν λίγα. Για να τελειώσει το θέμα μας και να πάμε παρακάτω. Γιατί διαφορετικά ο καθένας θα λέει το μακρύ του και το κοντό του. Άλλος θα λέει 5, άλλος 15, άλλος θα λέει πουλά, άλλος θα λέει μη πουλάς. Και το μόνο που θα κάνουμε είναι να μην ασχολούμαστε με την ομάδα ενώ φάγαμε τα σωθικά μας 5 χρόνια για να φτάσει αυτή τη στιγμή που έχουμε τώρα. Να μιλάμε για ανανεώσεις του Σόουζα, να μιλάμε για την έλευση του Ερέρα, να μιλάμε για καλούς ποδοσφαιριστές, να μιλάμε για την προετοιμασία, να μιλάμε για ποδόσφαιρο, να μιλάμε για Άρη. Μην το χαλάσουμε γι' αυτό πάλι. Αυτά. Έχει μηνυματάκι, για πες. Όλα θα κρυθούν στο ταξίδι. Καλό θα ήταν αφού υπάρχει επαφή με τον Ντόμ, αν παρελπίδα δεν γίνει τον deal, να μάθουμε επακριβώς τι συζητήθηκε. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. 5-0-6, να το διαφοροποιήσω. Να βγουν και να το πούν αυτοί όμως. Φτάνει πια να λένε, να το παίρνουν στην πλάτη τους οι δημοσιογράφοι. Μου είπε ο Τόμ. Μου είπε ο Καρυπίδης. Το ιδανικό deal για Άρη και Καρυπίδη είναι το 30-30-30 με 67% σε Τόμ και Σακίεβιτς και το 23% ο Καρύπ. Δύσκολα θα πουλήσει έχοντας 3 χρόνια στη Β' Γ' Εθνική. Λέω 7-79. Το τι θα γίνει. Καταρχήν να πούμε το εξής. Το είπε και ο Αλέξης πριν. Το 67, όπως λες. Δεν μπορεί να φύγει για 1-1,5 χρόνο. Άρα θεωρητικά, αν κάποιος θέλει πραγματικά να γίνει τον deal, θα βρει τον τρόπο. Αν στον 1,5 χρόνο παίρνεις αυτά, και αν στον 1,5 χρόνο δεν έχεις πάρει και τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, ή δεν έχεις πάρει εγγυήσεις ή οτιδήποτε, χαλάει τον deal. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλεις και αν θέλουν να το βρουν. Το ζήτημα είναι να θέλουν. Το ζήτημα είναι να ξέρει και ο κάθε Καρυπίδης, ο κάθε διοκτήτης, ότι μετά τη διετία φεύγω. Εντάξει, όπως και να έχει, φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τα δεδομένα από αμερική πλευρά έτσι περιγράφονται. Μένει να επιβεβαιωθούν και στο ραντεβού που θα γίνει τις επόμενες μέρες για να ξέρουμε πλέον οριστικά ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην ομάδα. Αν θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία, αν δεν υπάρξει, ότι θα είναι πλέον ο Θόδωρος Καρυπίδης αυτός ο οποίος θα τρέξει, μπορεί να εμφανίσει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρουμε πώς ακριβώς θα πορευτούμε στη συνέχεια. Αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε. Ο Πάκο Ερέρα έχει την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι με τον ερχομό του εδώ θα φέρει κάποιες ειδήσεις σίγουρα, πέρα από την παρουσίαση που θα γίνει. Θα έρθει και με κάποια ονόματα, σίγουρα, ποδοσφαιριστών, μπορεί να έρθει με άδεια χέρια. Και νομίζω ότι εφόσον καταλήξουν σε κάποιους ποδοσφαιριστές, σε κάποια ονόματα, να τρέξουν μετά τις διαδικασίες προκειμένου να γίνουν και οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας. Εγώ θα περίμενα, όπως έγινε με το Σόουζα, σιγά σιγά να γίνουν και άλλα και άλλες συμφωνίες με τους παίκτες που υπάρχει η απόφαση να παραμείνουν στην ομάδα, να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα, να κριθεί δηλαδή ποιοι θα συνεχίσουν από το φετινό ρόστερ και ποιοι όχι. Όσοι δεν συνεχίσουν, όπως είπες και εσύ προηγουμένως,
να τακτοποιηθεί το εγγονόμενο, να έχουμε προσφυγές και τέτοια ζητήματα, να τακτοποιηθούν τα χρήματα που οφείλονται και κυρίως αυτοί που είναι να παραμείνουν να τελειώνουν. Να παραμείνουν στην ομάδα, όπως έγινε η συμφωνία με τον Σόζα, να γίνει και με αυτούς που έχει εισηγηθεί και ο προπονητής και που θέλει να κρατήσει η ομάδα και την επόμενη σεζόν. Είμαστε 5 Ιουνίου, δεν μας πήραν και οι ημέρες κτλ. Πιθανώς να υπάρχουν επαφές με κάποιους παίκτες. Δηλαδή, ας πούμε, και ο Κατημύρης βγαίνει και λέει: συμφώνησα. Είναι όλα στο προφορικό, αυτό σου λέω. Να μετουσιωθούν σε γραπτές συμφωνίες. Γιατί ο ποδοσφαιριστής αυτό θέλει. Μπορεί εγώ να σου λέω: έλα, συμφωνείτε, τα βρούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Να, κατάλαβα τι λες. Ναι. Αλλά με το δύο άλλο που είναι γραμμένο, δεν έχει αξία. Μπορεί να πάει να φάσει για μια πατάτα. Ή μπορεί να πάει στο χαρτί και να δει άλλα πράγματα. Εσύ είναι έτσι. Ή μπορεί αυτό το διάστημα που δεν. Που ναι, μπορεί να θεωρούμε ότι θα κρατήσουμε κάποιους παίκτες και να έχουμε μιλήσει να και να πάει ο Νίκος Παπαδόπουλος και να κάνει διπλάσια πρόταση. Και να υπάρχουν από άλλες ομάδες και να το τσακ. Ήδη έχει γίνει στον Πλατέλα το σκηνικό. Πήγε να πάρει το. Πήρε όχι βέβαια, αλλά γίνεται. Μην νομίζετε. Κυκλοφορούν οι παίκτες. Υπάρχουν. Τι νομίζετε ότι θα παίξουν φέρι οι υπόλοιποι. Πήγε στον Πλατέρα όφι, βέβαια δεν μπορεί όφι. Οι μεταγραφές που κάνει όφι είναι. Να μην πω τι και οι ανανεώσεις, αλλά. Και πλέον είμαστε Super League. Ο καθένας με ό,τι μπορεί, δεν είναι. Ναι, αλλά το παλεύει. Πάει. Δεν σέβεται τίποτα βέβαια από την άλλη. Ο Όφη ξέρει τι κάνει. Τη δουλειά του κάνει. Ο Όφη κρατάει το βασικό του κορμό και θα επιδιώξει να πάρει 2-3 λίγο πιο ακριβούς ξένους για να μπορεί να στηριχθεί πάνω τους. Με τον κορμό αυτό το πολύ να μείνει στην κατηγορία. Με τον κορμό αυτό. Θα κάνει. Με τον κορμό αυτό, αν δεν έχει κανένα πρόξιμο από αλλού, ίσα ίσα στην κατηγορία. Θα δούμε όταν θα δούμε τις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Σωστό. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Τι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτσε, θα δούμε τις ομάδες μόλις αρχίσουν να παίζουν και τα φιλικά και ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα ακριβώς στη μέση και επιστρέφουμε σε λίγο. Τσακαλάκος ο Σβάρτσμαν τον ψέκασε το πρώτο σετ τον Ναδάλ 4-6. Πάμε γεράκι για το δεύτερο, και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο. Μιλάμε για χώμα και στη χωμάτινη επιφάνεια ο Ναδάλ είναι κορυφαία κατά ψέματα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Πάντως είναι ανταγωνιστικός ο Σβάρτσμαν σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα είναι τόσο εύκολο δηλαδή για τον Ναδάλ να κερδίσει. Είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα, για λίγο ακόμη κοντά σας. Σε λίγο θα μπει ο Δημήτρης Δανακσής για να σας πάει η γέφυρα στο παιχνίδι μπάσκετ που ξεκινάει στις 6.30 του ΠΑΟ και εμείς θα αποχωρήσουμε δηλαδή σε λίγο για να πάρει τη σκυτάλη και να ακούσετε μετά την ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Μιλήσαμε για ποδόσφαιρο αρκετά. Τώρα ρωτάτε και κάποια ονόματα που κυκλοφορούν σήμερα και είναι και αρκετά. Επισήμως αυτό που λέγεται από την ΠΑΕ είναι ότι περιμένουμε τον Ερέρα να έρθει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα των επαφών που έχει κάνει εκεί. Με κάποιους ποδοσφαιριστές, με τον Ερνέστο Βαλβέρδε για παίκτη από την Μπαρτσελόνα. Γενικότερα να τους εκθέσει αναλυτικά σε ποια κατάσταση πλέον που έχει καταλήξει όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Ανάλογα με τη θέση που κρίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα και από τη στιγμή αυτή και μετά, αφού τσεκαριστούν αυτές οι περιπτώσεις που θα έχει ξεχωρίσει, θα προχωρήσει ο Άρης σε κάποιες προσθήκες στο ρόστερ του. Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται κανένα από αυτά τα ονόματα που κυκλοφορούν σήμερα. Σίγουρα αρκετά έχουν προταθεί. Γίνεται πραγματικά ένα πανηγύρι όσον αφορά τις προτάσεις που φτάνουν στην ΠΑΕ. Μιλάμε τώρα δηλαδή, πρέπει να έχεις. Αν είσαι σκάουτερ της ομάδας και έχεις επιφορτιστεί με το να παρακολουθείς ποδοσφαιριστές που προτείνονται, τι σου φτάνει ένα 24ωρο. Θες πάρα πολλές ώρες για να μπορέσεις να ανταποκριθείς από τον όγκο των προτάσεων που φτάνουν για ποδοσφαιριστές. Εντάξει, κάποια από τα ονόματα που γράφονται, στην πραγματικότητα τα 9 στα 10 δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι οι ανάγκες, τις ανάγκες τις ξέρει καλύτερα ο προπονητής. Είναι πώς θέλει να παίξει, ποια χαρακτηριστικά θέλει να έχει ο παίκτης, είναι το οικονομικό ποιο είναι και από τι έχει πάρει από το Θόδωρο Καρυπίδη. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω. Λέει ο προπονητής, θα πάρουμε ένα center for που θέλουμε να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρόεδρε, πόσα να διαθέσουμε για το center for, το οποίο ο Καρυπίδης 200 χιλιάρικα μπορούμε να διαθέσουμε για το center for. Ψάχνουμε λοιπόν την αγορά για παίκτες που είναι εκεί γύρω σε αυτό το ποσό. Ναι. Έτσι θα πάει ο Άρης, έτσι θα πορευτεί. Κοίταξε, προφανώς τώρα σχέση με την Μπάρτσα θα υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που αξίζουν πολλά περισσότερα, αλλά μπορεί να έρθουν δανεικοί. Δηλαδή αυτός ο Αρνάιθ που έχει προταθεί. Και ο Ντεγκαλάρη, αυτοί είναι καλοί παίκτες. Αυτοί είναι, δύσκολα θα έρθουν ελεύθεροι. Ναι. Ντεγκαλάρη δεν αποκλείεται να έρθει και ελεύθερος.
Ναι. Είναι σε τέτοια ηλικία, είναι λίγο πιο μεγάλος, που μπορεί να αποφασίσει η Μπαρτσελόνα ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή να, προοπτική να παίξει. Απάντησε το αφήσω μεταπόληση. Ναι, κάτι. Υπάρχουν τέτοια πράγματα που μπορείς να πάρεις. Αλλά ο Αρνάιθ δεν νομίζω ότι, αν δεν είναι δανεικός, να μπορέσει να έρθει. Τον Καϊμέ τον Μπούρμπα, ακόμη λεφτά από τον Παναθηναϊκό έχει να πάρει. Πότε έπαιξε ο Παναθηναϊκό. πριν τον πόλεμο πρέπει να παίξει τον Παναθηναϊκό. 55.000 ευρώ. Πόσα? 55.000 ευρώ. Να τη δώσει αυτά Παναθηναϊκή, γιατί είμαστε λίγο σφιχτά. Λοιπόν, ο φίλος που μας ρωτάει για το handball, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως, από ό,τι είδα είναι 13-7, είναι τελικός πρωταθλήματος αυτό. Παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, κερδίζει ο Ολυμπιακός 13-7. Είναι το τελευταίο μάτς. Όποιος κερδίσει, παίρνει το πρωτάθλημα στο handball. Μάλιστα. Αν το έχει παίξει πουθενά. Λοιπόν, για την άξιση του κεφαλαίου σας είπαμε. Η προηγούμενη επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ που σας δίναμε εδώ και καιρό, ότι δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα τα οποία διατίθενται σε ποδοσφαιριστές καλύπτουν την άξιση του κεφαλαίου. Και επιβεβαιώνει επίσης αυτό που σας είπαμε περί μαύρων τρυπών και διαφόρων άλλων γεγονότων που έσπευσαν κάποιοι να σας ενημερώσουν. Ότι αυτό το άνοιγμα λοιπόν που φαινόταν στον περσινό ισολογισμό σχεδόν στο μισό καλύφθηκε με αυτές τις καταβολές. Γιατί τι έκανε δηλαδή, για να σου το πω έτσι πάρα πολύ απλά και λαϊκά, 77 χιλιάρικα πήρε ο Ταυλαρίδης, πάρα πολύ ωραία. Τα 77 χιλιάρικα τα έβαλε στην ομάδα ο Καρυπίδης, φάνηκα στην καρτέρα του λοιπόν ότι τα έβαλε, η Ειρήνη μάλλον Καρυπίδη, γιατί αυτή είναι η μεγαλομέτοχος, και πήγανε υπέρ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που προκήρυξε η ΠΑΕ Άρης. Άρα τα χρήματα αυτά που έβαλε καλύφθηκαν αυτές οι υποχρεώσεις. Τα 77, τα 45 του Τάτου, τα 50 πόσα ήταν του Ήλιτς. Συγκεντρώθηκε λοιπόν το ποσό, ή 600-700 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι τι από τα δύο ήταν τώρα. Ή 600-700 χιλιάδες ευρώ ήταν η πρώτη αύξηση του κεφαλαίου. 700 δεν είναι. Νομίζω 700, δεν είμαι σίγουρος τώρα. Με αποτέλεσμα να καλυφθεί λοιπόν και με τα χρήματα αυτά που έβαλε το τελευταίο διάστημα, πληρώθηκαν κάποια 50, 60, 70, 80 χιλιάρικα πόσα ήτανε, καλύφθηκε λοιπόν η πρώτη και όπως βλέπετε επιβεβαιώθηκε με επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Δεν ήταν κάτι που βγάλαμε από το μυαλό μας και πλέον θα προκηρύξει και νέα ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που αντίστοιχα όταν θα πας του χρόνου να πάρεις αδειοδότηση, όχι τώρα, θα πρέπει αυτό το 1 εκατομμύριο να έχει καλυφθεί. Αυτή η καινούργια δεν θα μετρήσει τη φετινή. Αυτό μετράει όμως ως προς τι. Σου λέει ο άλλος όχι. Πρέπει να γίνει καταβολή. Ναι, όχι. Μετράει. Στην αίσθηση, ρώτησα. Αλλά δεν μετράει για τώρα. Ναι. Για τη βιωσιμότητα λες. Και να μην μετρήσει 20.000 πρόστιμο είναι. Δηλαδή. Ναι, πες αυτό γίνεται για το, για το προσεχές. Και είναι ο τρόπος. Να το πούμε έτσι, νομιμοποίηση των χρημάτων που μπαίνουν. Ναι, τέλος φαίνεται υποχρεώσεις της ΠΑΕ προς τη μεγαλομένη. Μπράβο. Μπράβο. Αλλιώς να κάνεις ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Να πας δάνειο και να κάνεις τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι καλύφθηκε η πρώτη με βάση την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Δεν το είδαμε, δεν είδαμε και τα ταμεία της ΠΑΕ εμείς στο λογιστήριο, αλλά σας είπαμε από πού έρχονται και τα χρήματα αυτά. Και το θετικό είναι ότι μπήκαν τα χρήματα και πληρώθηκαν οι υποχρεώσεις. Τώρα το πλαίσιο νομίζω το έχετε αντιληφθεί, το έχετε καταλάβει. Καλύτερα από τον καθένα ξέρει ο Καρυπίδης και το τι έχει βάλει και τις ανάγκες και το τι πρέπει να βάλει και το πώς πρέπει να λειτουργήσει και έχει καταλάβει νομίζω πάρα πολύ καλά ότι φέτος δεν μπορεί να τύχει ευνοϊκών σχολείων όταν θα έχει καμιά προσφυγή στη Λιπίντο. Αυτά πρέπει να εκλείψουν ολοκληρωτικά. Το ότι έκανε στα Γιάννενα προσφυγή ή ότι έχει 5 προσφυγές η Λάρισα δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και στον Άρη. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο μεγαλομέτοχος και να πράξει τα δέοντα. Είναι ένα θετικό βήμα και η ΑΜΚΑΠΑ και η προφορική έστω ανανέωση με τον Σόουζα, γιατί πρέπει να πάμε και στο γραπτό. Έτσι. Εκεί θα πούμε οριστικά μπράβο. Αλλά είναι προς τη θετική κατεύθυνση αυτές οι δύο κινήσεις. Και νομίζω ότι είναι και προάγγελος του να βγουν τα διαρκείας. Βέβαια, ναι, με μία επιφύλαξη για τα διαρκείας, δεν ξέρουμε. Είναι αδιάρθρωση. Ναι, τι γίνεται αυτό το κομμάτι. Αυτό έχει προκαλέσει έτσι γενικότερα μία αναστάτωση στις ομάδες. Δυσκολεύονται να επιλέξουν, δεν κινείται τίποτα με τα γραφικά, προπονητές. Γενικά, βλέπετε υπάρχει μία στάση αναμονής από πάρα πολύ κόσμο, από ιδιοκτήτες. Όσο υπάρχει αυτή δηλαδή η σεναριολογία για την αναδιάρθρωση, δεν κινείται τίποτα. Ναι, αλλά η αναδιάρθρωση ίσως είναι η μόνη λύση για το τηλεοπτικό. Ναι, αυτό σίγουρα.
Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε αμέσως τώρα, γιατί θα πρέπει να πάμε στο break το διαφημιστικό. Θα έρθει μετά ο Δημήτρης ο Δανακτής στο στούντιο, γιατί υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με τον Προμηθέα στις 6.30, οπότε θα συνδεθούμε με το γήπεδο που θα βρίσκεται ο Νίκος Ομοσχοβίτης για τη μετάδοση του αγώνα. Άρα εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Μαζί θα τα πούμε αύριο. Τον Αλέξη θα τον διώξουμε 2-3 μέρες. Μίλησε με Τόμ. Μας έκλεισε το Σόουζα. Νομίζω θα του δώσουμε μια 2-3 μέρες. Θα τον ακούσουμε πάλι από την Τρίτη το πρωί. Θα τα λέμε μαζί. Θα σου την επέτειο τη γυναίκα μου. Πότε είναι? 4-5 μέρες. Χθες είχα. Να ζήσετε. Ωραία. Θα λείψει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, κανένα 2-3 μέρες ακόμα. Την Τρίτη το πρωί όμως θα είναι στην. Όχι πρωί. Αν πω απόγευμα κάνουμε εκπομπή, οπότε θυμάμαι έτσι. Ωραία. Τρίτη πρωί θα είμαι εγώ πάλι. Απόγευμα 5 ώρα Τρίτης θα είναι εδώ ο Άλεξ Αβόπουλος. Αύριο μεθαύριο και τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Εγώ. Άντε θα έρθω εγώ. Εντάξει. Και εγώ και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Δημήτρης Δανακσής, Νίκος Μοσχοβίτης, ΠΑΟΚ Προμηθέας μέχρι τις 8 και 4 περίπου και μετά θα είναι η κανονική ροή του προγράμματος του Λίμπερο 107,4.